εδώ, Αναστασόπουλος Αντώνιος. Λίγο πιο δυνατά και θα κοιτάτε στις κάμερες. Αναστασόπουλος Αντώνιος λέγομαι και σήμερα μεταλείπεις, ενώ βλέπουμε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο να αγκαλιάζεται με τον Πάπα και με όλους τους αλόθρησκους, διώκει τους χριστιανούς. Σήμερα τα ξημερώματα, στις 7 η ώρα το πρωί, ήρθαν οι αστυνομικές δυνάμεις, δεν ξέρουμε αν υπήρχε και παρουσία εισαγγελία, σπάσανε την πόρτα, μπήκανε μέσα και πήρανε σηκωτό έναν μοναχό άρρωστο καρκινοπαθή, ο οποίος του λείπει το στομάχι, ο οποίος νοσηλευόταν μέσα και στο σπίτι εδώ και εμείς το φροντίζαμε. Ένα σπίτι το οποίο υποδεχόταν τις οικογένειες Ελλήνων χριστιανών για να εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας στο γέροντα, τον καθηγούμενο της Ιγνησίας Ιεράς Μονής Εσφυγμένου, γέροντα Μεθόδιο. Ένα σπίτι το οποίο ήταν δεκαετίας τώρα βοηθούσε τους ανθρώπους να γίνουν σωστοί χριστιανοί, σωστοί οικογενειάρχες. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και οι ψεύτικοι, δεν θα την πω αδελφότητα γιατί είναι πέντε άτομα, ούτε πέντε άτομα, δεν ξέρω πόσα είναι. Στέλνει εδώ, βλέπετε, δημιουργίες των ΜΑΤ, αποκλείει τετράγωνα. Δεν επιτρέπει τον κόσμο να εισέλθει, να περάσει από μπροστά από την είσοδο του σπιτιού, λες και είμαστε δεν ξέρω κι εγώ ποιοι, για να εκενώσουμε το σπίτι, για να παραδοθεί στην ψεύτικη και παράνομη αδελφότητα που δεν είναι καν αγιορείτες. Ο γέροντας Μεθόδιος τα έχει πει πολλές φορές, υπάρχουν σειρά παραβιάσεων του καταστατικού χάρτη του Αγίου Όρους και δυστυχώς η Ιερά Κοινότητα και η δικαιοσύνη, που κάποιο σπίτι πλέον που ανήκει εδώ και 30 χρόνια, ή ένα μοναστήρι που ανήκει εδώ και 50 χρόνια σε κάποιους γεροντάδες που ζήσανε μέσα και θεωρούνται πλέον καταληψίες και διώκονται. Κάποιοι άνθρωποι, η ψεύτικη αδελφότητα που εκμεταλλεύεται τα χρήματα του ΕΣΠΑ, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, και χτίζει, αν θα πάτε μέσα στις καρδιές θα δείτε τα κτίρια τους και θα δείτε και ποιες, με ποια μεταφορικά μέσα κυκλοφορούν, διώκουν τους 130 πατέρες της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου που αυτή τη στιγμή έχουν πρόβλημα επιβίωσης, όπως και ο ελληνικός λαός, και συντηρούνται με τις ελεημοσύνες του κόσμου, των απλών χριστιανών που έρχονται μέσα και επειδή βλέπουν ότι αυτοί οι πατέρες τιμούν το ράσο και δεν πουλάνε το Χριστό, δεν πουλάνε την Εκκλησία για τα αργύρια όπως κάνουν κάποιοι άλλοι και λένε τα πράγματα με το όνομά τους, διώκονται.